είναι στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, το Νοέμβριο η κυρία Όλγα Γεωργουλοπούλου είχε βρει ένα νεοσό, ο οποίος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα για την Ιερά Πέτρα. Τον πήρε λοιπόν, τον περιέθαλψε και σήμερα ανέβασε ένα πολύ όμορφο βίντεο στο οποίο τον απελευθέρωσε. Και μια φωτογραφία έτσι με ένα κείμενο που μιλάει για ελευθερία, για αυτά τα ιδανικά που θα έπρεπε όλοι για τα οποία να μιλάμε. Αυτό είναι το βίντεο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει τα αδέσποτα με όποιο τρόπο μπορεί και έχει, θα μπορούσα να πω όσο την ξέρω, μια ιδιαίτερη αγάπη για τα περιστεράκια. Οπότε και αυτό το περιστέρι το οποίο το έσωσε από βέβαιο θάνατο και σήμερα το ελευθέρωσε είναι... Είναι μια ξεχωριστή κίνηση. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Γεωργουλοπούλου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μα τι όμορφη εικόνα, πόσο ξεχωριστή κίνηση. Είναι ο Δίας μας. Είναι το περιστέρι που σώθηκε το Σεπτέμβριο αυτό. 11 Σεπτεμβρίου που ήταν με ανοιγμένο κεφάλι και ανοιγμένη κυλίτσα του. Πολύ σοβαρά τραυματισμένο. Ο Δίας τώρα θέλει να φύγει. Έχει εξοικειωθεί, δεν θέλει να φύγει. Δεν ξέρω, μάλλον θα κάνετε παρέα για πολύ ακόμα. Έτσι φαίνεται, γιατί ανοίγω να φύγει και δεν θέλει. Βλέπει την μπαλκονόπορτα και γυρίζει έντρομος πίσω. Και γυρίζει πίσω. Δεν θέλει. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Είναι και να πάρουμε τη θετική του πλευρά. Ακριβώς, παίρνω μόνο τη θετική του πλευρά, δεν με κουράζει. Δηλαδή, είναι ένα γέστατο πλέον πλασματάκι, δεν έχει ανάγκη παρά μόνο τροφή, νερό και αγάπη. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Η γνώμη μου είναι ότι θα χρειαζόταν ένα τέρι και να βγει έξω, ειδικά τώρα που είναι άνοιξη, να βρει το τέρι του, αλλά δεν θέλει να φύγει. Τι σας δίνει ο Δίας? Εσείς του δώσατε πολλά. Το βοηθήσατε να παραμείνει και να κερδίσει τη ζωή. Αυτός τι σας έχει δώσει? Μου δίνει πάρα πολύ αγάπη, δείχνει πάρα πολύ ευγνωμοσύνη. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, γιατί οι άνθρωποι λέμε ευχαριστώ με τη φωνή μας. Τα πλάσματα αυτά μιλάνε με τα μάτια, μιλάνε με τις κινήσεις τους. Και είναι συγκινητικό ο τρόπος που το μεταφράζουμε. Τουλάχιστον όπως το μεταφράζω, πραγματικά με συγκινεί, γιατί εισπράττω πάρα πολύ αγάπη. Και αν έχω κάποια στενοχώρια, θυμώ, εντάξει, νομίζω ότι αυτόν τον καιρό όλοι με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη, είμαστε όλοι αυτοί που συναισθανόμαστε, είμαστε πικραμένοι. Να υποφέρουν άνθρωποι που δεν φταίνε σε τίποτα, να μην έχουν νερό, να πυροβολούνται παιδιά, είναι τρομακτικό. Τρομακτικό. Λοιπόν, συναντώντας το Δία, παίρνω κουράγιο. Μπορεί να ακούγεται λίγο πολύ ρομαντικό αυτό, αλλά πραγματικά παίρνω κουράγιο. Λέω, υπάρχει ακόμη ελπίδα. Και ξέρετε, το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από την κίνησή σας και την αγάπη που δείχνετε προς τα ζώα, ποιο είναι? Γιατί αυτοί τη στιγμή μας βλέπουν μικρά παιδιά, τηλεθεατές, οικογένειες, βλέπουν μία γυναίκα στην Ιερά Πέτρα η οποία κρατάει ένα πλασματάκι στα χέρια και γελά, νιώθει όμορφα, του δίνει αγάπη, παίρνει αγάπη. Ένα πολύ ηχηρό μήνυμα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία με τα περιστατικά κακοποίηση ζώων να είναι καθημερινά πλέον. Θα μου επιτρέψετε να δανειστώ αυτό που σας είπε η προηγούμενη καλεσμένη σας, η κυρία Τσακυράκη από το Παρίσι. Όταν έχεις αγάπη μέσα σου, τη βρίσκεις παντού. Είναι ένα πολύ ηχηρό μήνυμα για μένα, το πιστεύω και εγώ η ίδια αυτό. Όταν έχεις αγάπη μέσα σου, τη βρίσκεις παντού και όταν τη δίνεις, είναι σίγουρο ότι και κάποια άλλα πλάσματα που έχουν ενσυναίσθηση ή που ίσως να είναι πολύ βαθιά πληγωμένα, το αντιλαμβάνονται. Με ένα αόρατο αισθητήριο, το αντιλαμβάνονται. Άρα υπάρχει ελπίδα. Δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε εμείς από τους άλλους την αγάπη. Τη δίνουμε πρώτα και τότε έρχεται. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι αγάπη, δίνετε αγάπη και προσπαθήστε να κάνετε ήδη. Όχι βίαιες πράξεις. Περισσότερο από κάθε τι άλλο έχουμε ανάγκη την ειρήνη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι τουλάχιστον 10 χώρες από ό,τι διάβαζα σήμερα στο ίντερνετ που βρίσκονται σε εμφύλιες, μάλλον δεν θα το πω μόνο εμφύλιες, πολεμικές συγκρούσεις. Να μην ξεχνάμε και την Ιεμένη, γιατί εκεί γίνεται κάτι πάρα πολύ τρομακτικό. Το ίδιο τρομακτικό όπως γίνεται και στην Ουκρανία. Μάλιστα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μάλιστα. Να μην ξεχνάμε το Αφγανιστάν. Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται, που κινητοποιούν άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, καμιά φορά το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεθεί
πώς να το πω τώρα, ένας μοχλός να μας πρόξει για να κάνουμε το καλό. Το έχουμε μέσα μας, αλλά δεν ξέρουμε πώς να το βγάλουμε. Μας δείχνετε τον τρόπο. Χρειαζόμαστε έναν μοχλό. Ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν μέσα από την εκπομπή. Μας έχετε αδυναμία, αλλά σας έχουμε κι εσείς. Και οι αφορμές είναι πάρα πολλές που μας δίνετε προκειμένου να αναπτύσσουμε συζητήσεις και να τοποθετούμαστε και να τα λέμε τηλεοπτικά. Τους χαιρετισμούς μας στο Δία. Νιώθει ευτυχισμένος. Δεν ξέρω, ίσως είναι και καλό να παραμείνει μαζί σας. Όσο θέλει. Δεν πιστεύω στη σκλαβιά. Σωστά. Όσο θεωρώ θέλει αυτός. Όποτε θέλει αυτός. Η αγάπη είναι ελευθερία. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν αγαπάμε ένα πλάσμα δεν το σκλαβώνουμε. Ακριβώς. Είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι ζώο, είτε είναι ένα περιστέρι. Είναι ελεύθερο να επιλέξει. Το κάθε άλλο άτομο εκτός από εμάς τους ίδιους είναι και εκείνο ελεύθερο να επιλέξει όπως επιλέγουμε εμείς για τη ζωή μας. Μάλιστα. Με ποιον θέλει να μείνει. Κυρία Γεωργολοπούλου, να είστε καλά, εις το επανειδήν θα πω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και θα ξαναπώ άλλη μια φορά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Υποχρέωσή μας να προβάλλουμε τέτοιους ανθρώπους, αυτά τα χαμόγελα και αυτές τις κινήσεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν,